Πάμε να κάνουμε μια συζήτηση με τον Νίκο Σοφιανό, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, με αφορμή την έναρξη του 21ου συνεδρίου του ΚΚΕ. Σήμερα έχουμε την κεντρική εκδήλωση στο Γαλάτσι, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή ξεκινάνε οι εργασίες και ολοκληρώνονται την Κυριακή. Καλημέρα, κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα. Είμαστε καλά? Καλά είμαστε, μια χαρά. Ωραία. Κάποιοι θεωρούν τα συνέδρια, όλες αυτές οι διαδικασίες, πράγματα τα οποία ξεπερασμένα, δηλαδή μακριά από την εποχή μας, έτσι. Τα κοιτάζουν με έναν τρόπο κάποιοι νοσταλγικό και κάποιοι με έναν τρόπο, έτσι, σαν να τα απορρίπτουν, σαν να θεωρούν ότι είναι διαδικασίες πολύ μακριά από τη σύγχρονη εποχή. Τώρα εντάξει, υπάρχει μια φιλολογία περί σύγχρονης εποχής, περί μακριά και κοντά. Το ζητούμενο είναι ότι όταν ένα κόμμα λέει ότι έχει ως οργανωτική λειτουργία, είναι υποχρεωμένο να αποδείχνει τους δημοκρατικούς κανόνες με τους οποίους λειτουργεί. Το ΚΚΕ, άσχετα με το τι λέει ο Α ή ο Β, θεωρεί υποχρέωσή του, και αυτό έκανε με σεβασμό στα χιλιάδες μέλη του, στους φίλους, στους οπαδούς του, να προχωρήσει σε αυτήν την πολύμηνη, κράτησε 5 μήνες αυτή η έντονη εσωοργανωτική συζήτηση, απόδειξη στην ελληνική κοινωνία ότι είναι ένα κόμμα δημοκρατικό, ένα κόμμα το οποίο συζητάει με τα μέλη του, αποφασίζει συλλογικά, γίνεται πιο ικανό μέσα από αυτή τη διαδικασία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών, οι οποίες είναι πάρα πολλές και αφορούν τη σκληρή καθημερινότητα του λαού μας. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το 21ο συνέδριο του κόμματός μας, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το πώς το ΚΚΕ θα γίνει πιο ικανό στον αγώνα σήμερα για τη σκληρή καθημερινότητα που περνάει ο λαός μας, δουλεύοντας με την προοπτική εξουσίας που έχει το ΚΚΕ, θέλοντας αυτή η προοπτική εξουσίας να γίνει πλειοψηφική ανάμεσα στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους, στην νεολαία. Με το τελευταίο, κατά κάποιο τρόπο μου περιγράφεται και το ενδιαφέρον που μπορεί να έχει η κοινωνία απέναντι σε ένα συνέδριο, έτσι, γιατί κάποιος μπορεί να πει, εμένα, γιατί να με ενδιαφέρει ένα συνέδριο, πάμε σχάρι. Ακούστε, σήμερα όλα τα πράγματα είναι πολιτική, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, είτε το καταλαβαίνει κάποιος είτε δεν το καταλαβαίνει. Από την ανεργία, την ανέχεια, από την Ελλάδα που τον 21ο αιώνα ανακοίνωσε χτες η Ελστάτ ότι πάνω από το 20% ζει σε συνθήκες φτώχειας, από το πέρασμα μιας σειράς μέτρων, συνεχίζοντας από εκεί που άφησαν οι προηγούμενοι και με την Νέα Δημοκρατία. Και μια συνεχιζόμενη κρίση με διαφορετικές μορφές, θα λέγαμε. Ναι, και με καινούργια μέτρα τα οποία έρχονται να προστεθούν στα προηγούμενα. Μετά το τερατούργημα της Νέας Δημοκρατίας Χατζηδάκη, αν και δεν είναι θέμα υπουργού, είναι θέμα πολιτικής. Που καταργεί κυριολεκτικά τον εργάσιμο χρόνο, τη ρύθμιση του εργάσιμου χρόνου με κάποιες σταθερές. Έχουμε το ασφαλιστικό που έρχεται για να δώσει ζεστό χρήμα σε ιδιώτες καπιταλιστές για να τζογάρουν κυριολεκτικά την επικουρική σύνταξη, ανοίγοντας την όρεξη και για την κύρια. Έρχονται οι αλλαγές, η συνέχεια αλλαγών στον χώρο της εκπαίδευσης για ένα ακόμα πιο ασφικτικό έλεγχο με κατηγοριοποίηση κυριολεκτικά των σχολείων. Επειδή μιλάω στο δημοτικό ραδιόφωνο, ας σκεφτούν οι φίλοι τι σημαίνει η κατηγοριοποίηση αυτών των σχολείων, η αυτονομία της σχολικής μονάδας, όπως λένε, και το διαφοροποιημένο πρόγραμμα, τι σημαίνει για τα σχολεία στα Σεπόλια, για τα σχολεία στο Γκίζη, σε σχέση με τα σχολεία της Κηφισιάς ή άλλων συγκεκριμένων προαστίων. Μια που το αναφέρατε, και επειδή άκουγα για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, πολύ λίγα καταλαβαίνεις από αυτά τα οποία εξαγγέλλονται. Είναι πολύ γενικά και αφηρημένα. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν καταλαβαίνει τι. Ξέρετε, υπάρχει μια. Τι μια πρόκειται τέχνη, να γίνει, για να το πω έτσι απλά λαϊκά, έτσι. Υπάρχει μια τέχνη που, στην οποία έχουν εντρυφήσει οι κυβερνώντες και οι σημερινοί και οι προηγούμενοι, μέσα από περιγράμματα να παρουσιάζουν με δικά τους λόγια, όμορφα λόγια, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της πολιτικής τους και να κρύβουν την ουσία. Δηλαδή τι λέει σήμερα η κυβέρνηση,
λέει ότι τέλος πλέον προόδος, οι επικουρικές συντάξεις θα γίνονται με βάση διαβάθμιση και προσωπική απόφαση. Θες επικουρική χαμηλού ρίσκου, θες επικουρική υψηλού ρίσκου, ναι, μεγάλου ρίσκου. Ναι. Τζογάρεις λοιπόν την επικουρική σου σύνταξη και βρίσκεσαι αντιμέτωπος να έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά όλα τα χρόνια του εργάσιμου βίου και στο τέλος να μην παίρνεις τίποτα γιατί φέσωσε η Α ή Β εταιρεία ή γιατί εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχαν πλέον τα δεδομένα με τα οποία ξεκινούσες και τα αποθεματικά. Ναι. Το ίδιο ισχύει με τα σχολεία. Μιλάνε ας πούμε για τη δυνατότητα του πολλαπλού βιβλίου, μιλάνε για τη δυνατότητα της αυτονόμης σχολικής μονάδας. Ας κάνουμε μια γύρωση στην πραγματικότητα και ας δούμε πώς θα μπορέσει αυτή η σχολική μονάδα στην Κυψέλη να διαφοροποιηθεί και να ανταγωνιστεί, τη σχολική μονάδα στην Εκάλη ή στον Διόνυσο, η οποία αυτονομημένη θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει με άλλους όρους αυτή την εκπαίδευση, αυτή την μόρφωση στα παιδιά. Αυτό το αυτονομημένη, συγγνώμη για να ρωτήσω κάτι, μια που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αφορά και τις επιλογές των μαθητών? Ουσιαστικά αφορά το σπάσιμο της ενιαίας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ναι. Άλλα θα μαθαίνει το παιδί στην Κυψέλη και άλλα θα μαθαίνει το παιδί στην Εκάλη. Μάλιστα. Με άλλους όρους, σε μια ήδη ταξική κοινωνία, με ακόμα πιο ταξικούς όρους, θα δημιουργείται η συμμετοχή, η παρουσία του παιδιού από την προσχολική αγωγή μέχρι και το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα. Να ξαναγυρίσουμε στο συνέδριο και να κλείσουμε με αυτό. Ποιο είναι το κύριο θέμα το οποίο διαπραγματεύεται το 21ο συνέδριο, που εστιάζει? Να σας πω, είναι η προσπάθεια που πρέπει να κάνει το κόμμα μας ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις των σημερινών καιρών να κάνει τέτοιες προσαρμογές στη δουλειά του ώστε να γίνει πιο ικανό στο να ανεβαίνει η οργάνωση του κόσμου στα συνδικάτα, στα σωματεία, να ανεβαίνει η κινητοποίηση του κόσμου σε στόχους και αιτήματα που απορρίπτουν τα σημερινά ασφικτικά πλαίσια της κυρίαρχης πολιτικής. Φαντάζομαι και η απήχηση των θέσεων. Σαφέστατα να αποκτά την ικανότητα να δουλεύει με ευρύτερο κόσμο, ο οποίος δεν συμφωνεί σε όλα μαζί μας. Σωστά. Αλλά σήμερα πρέπει να κινηθεί, να διεκδικήσει, να απαιτήσει, να δυσκολέψει το πέρασμα αυτού του οδοστρωτήρα που πέρασαν οι σημερινοί και οι προηγούμενοι. Σε αυτή την πορεία το κόμμα μας να γίνει πιο ικανό να δουλεύει με την πολιτική του πρόταση, με την πρόταση εξουσίας που έχει, για την ανάγκη να τελειώνουμε με μια κοινωνία της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και της παρακμής, να ανοίξουμε το δρόμο για τη σοσιαλιστική προοπτική στην πατρίδα μας. Να είστε καλά κύριε Σοφιανέ, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλημέρα σας. Καλή σας συνέχεια.